Μου κάνει εντύπωση με τόση επιμονή μετά από πολλά χρόνια που το συνεχίζεται. Μερικές φορές πραγματικά περνάνε δεκαετίες ώσπου να μάθει κάποιος κάτι, αλλά είναι σημαντικό να το μάθουμε. Νατέλα μου, προσωπικά εγώ το χρωστάω και σε σένα και στο παιδί το ίδιο, αλλά και στην αλήθεια. Γιατί δεν επιτρέπεται να κλείνουμε μάτια και αυτιά σε τέτοια γεγονότα. Πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, όσα χρόνια και να περάσουν. Γιατί κάπου εκεί βρίσκεται, γύρω από την Μπαρμπούτα είναι η αλήθεια, κοριτσάκι μου γλυκό. Γι' αυτό θέλω να συνεχίσουμε με επιμονή όλοι. Στην δική μας εποχή και πάλι φτάσαμε που γίνονται πολλά άσχημα πράγματα. Και μερικοί αναρωτιούνται τι θέλω εγώ, τι θέλουν οι άλλοι. Αυτό θέλουμε. Αν τουλάχιστον θα λύσουμε αυτό το άσχημο γκρίφο, θα είναι λιγότερες ερωτήσεις άσχημες στον κόσμο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να το αφήσω. Εδώ μιλάμε για μοίρα ενός αγοριού που δυστυχώς δεν εξελίχθηκε καλά. Εσύ έφερες τον Άλεξ στην Ελλάδα, στην οικογένεια που δημιούργησες, γιατί για ένα καλύτερο μέλλον, Νατέλα. Ναι, προσπάθησα πολύ. Στην αρχή, δεν ξέρω, κάποιοι αποφάσισαν που δεν θέλουν αμέσως να βγει η αλήθεια. Χρειάστηκαν και πολλά χρόνια και πάρα πολύ προσπάθεια για να βγει κάτι. Εγώ είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω ό,τι μου επιφυλάσσει μοίρα παρακάτω, γιατί πρέπει να μάθουμε και τι να έγινε. Αυτό είναι πολύ έτσι άσχημα. Δεν μπορώ να πω που με χαροποιεί. Όμως αν εμείς φτάνουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, αυτό θα είναι λύτρωση για πολλούς. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι που να τον βρούμε. Μπορεί να περάσουν χρόνια, ναι, αλλά η επιμονή και η έρευνα πιστεύω ότι θα φέρουν το αποτέλεσμα, Νατέλα. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει από αυτό. Εμείς πάντως περιμένουμε. Κάποιες πράξεις εμείς περιμένουμε να γίνουν από το εκπρόσωπο του νόμου, από την αστυνομία, που θα πάνε παρακάτω και θα μας βοηθήσουν να εξετάσουμε αυτή την πληροφορία. Ελπίζουμε ότι θα το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή η πληροφορία, όσο και παράξενη φαινόταν από την αρχή, υπάρχουν άνθρωποι που με βοήθησαν να το εξετάσω, όπως στην εκπομπή, όπως ελπίζω θα βοηθήσει μετά και η αστυνομία και ο εισαγγελέας θα κοιτάξει το πρόβλημά μας και θα πάρουμε απάντηση όποια και να είναι. Νομίζω αυτό είναι η σωστή σειρά των γεγονότων. Το χρωστάμε στον Άλεξ, είναι... Ναι, το χρωστάμε στον Άλεξ και σαν κοινωνία, τώρα... και σαν κοινωνία, γιατί ήταν το παιδί αυτό θύμα ενός άγριου bullying σχολικού, και σαν κοινωνία το χρωστάμε, αλλά και σαν μητέρες, Νατέλα. Οι περισσότερες γυναίκες, μόλις σήμερα μίλησαμε, είπανε ότι το πρέπει να βρεθεί τι έγινε ακριβώς. Αν γίνει και η αυτοψία που πρέπει από τον αρμόδιο καθηγητή σε ένα χώρο, όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά σε μια ακτίνα εκεί γύρω, έτσι μπορεί να οδηγηθούμε στην αλήθεια, στο κλειδί αυτού του γρίφου. Φυσικά η επιστήμη έχει τελευταία λέξη σε όλη αυτή την ιστορία.